Καλά, δεν έχεις να πεις τίποτα. Τι να πω. Να. Να. Πάμε να δούμε τι έγινε πριν λίγες ημέρες, όχι πολλές, όταν η Νατάσα μας βραβεύτηκε για τα ρεπορτάζ της. Μα κοιτάξτε χαρά. Για ποια ρεπορτάζ σου, αγάπη μου, στη σημερινή? Κατά της διακριτικότητας. Κατά των διακρίσεων, βασικά, ναι. Διακριτική μαζί μου δεν είσαι και κάνεις και διάκριση, όπως το Δεσπάρτη. Καλό. Πάμε να δούμε τι έγινε λοιπόν στην βράβευση της Νατάσας. Η Χάρτα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης προωθεί τα ίση μεταχείριση, τα ίσα δικαιώματα για όλους τους ανθρώπους και μάλιστα θεωρεί ότι οι διακρίσεις για οποιονδήποτε λόγο, είτε αυτό είναι διακρίσεις εναντίον γυναικών ή ανδρών ανάλογα με την περίπτωση, είτε για ανθρώπους που είναι ανάπηροι, είτε για ανθρώπους που είναι ξένοι, είτε για λόγο ηλικίας, γιατί κάποιος είναι πολύ μικρός σε σχέση με το υπόλοιπη ομάδα ή πολύ μεγάλος σε ηλικία σε σχέση με την υπόλοιπη ομάδα, ή για θέματα θρησκευτικών πεπιθήσεων ή ακόμα και για θέμα σεξουαλικού προσανατολισμού. Όλα αυτά τα θέματα είναι ενάντια στη χάρτη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που είναι ενσωματωμένο στο ευρωπαϊκό δίκαιο. Ο συγκεκριμένος διαγωνισμός που έγινε για να προωθήσει δημοσιογράφους που έχουν δείξει την ευαισθησία για αυτά τα θέματα, ιδιαίτερη ευαισθησία και ιδιαίτερο ταλέντο στο να μιλήσουν για αυτά τα θέματα, είναι κάτι πολύ σημαντικό και χαίρομαι πάρα πολύ που και από Κύπρο έχουμε συμμετοχές και μπορέσαμε να βραβεύσουμε μια τόσο ταλαντούχα νέα δημοσιογράφο. Θα ήθελα να πω ότι η Νατάσα Ευρυπίδου με την συμμετοχή της και με το άρθρο που έχει γράψει έχει δείξει μεγάλη ευαισθησία σε αυτά τα θέματα και έχει παρουσιάσει το θέμα με πολύ σωστό τρόπο για να γίνει σωστή ενημέρωση του κόσμου.